Προσορίσω στην δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιείται σήμερα στη συνεργασία της Κυπριακής Ομοσπονδίας και Ανατοσφαίρησης και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβούλιου Εθελοντισμού Λευκωσίας, κατά την οποία θα υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Ρένο Χατζηβασίλη, πρόεδρο της ΕΣΕΡ Λευκωσίας, για τη δική του ομιλία. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, εκ μέρους της Ομάδος Εθελοντών Λευκωσίας, θα ήθελα να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και ιδιαίτερα στο φίλο πρόεδρο Λούι Δημητρίου, το οποίο γνωριζόμαστε από παλιά, οι οποίες προσπάθειες ξεκίνησαν πριν από αρκετούς μήνες για την υπογραφή αυτού του μνημονίου. Κοινός στόχος και σκοπός και των δύο πλευρών ήταν να βρεθεί μια φόρμουλα μέσω της οποίας η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης και το Σώμα Εθελοντών να μπορούν να βοηθήσουν άπορες οικογένειες, άπορους συνανθρώπους μας, ταυτόχρονα με την άθληση και ταυτόχρονα να προωθήσουμε το πνεύμα του εθελοντισμού μέσω της καλαθοσφαίρησης και να προωθήσουμε τα ιδανικά του αθλητισμού και του εθελοντισμού μέσω της καλαθοσφαίρησης. Πιστεύω αυτή η συνεργασία θα είναι η αρχή, η οποία θα ακολουθήσει στο μέλλον και άλλες ομοσπονδίες ή και άλλα θύματα να το αντιγράψουν. Θεωρώ ότι είναι ένας σταθμός στα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με τον εθελοντισμό και θα χαρούμε ιδιαίτερα να εφαρμοστούν και στην πράξη αυτά που περιγράφονται στο μνημόνιο. Θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε τον χώρο που φιλοξενούμαστε σήμερα, το Πρεσέ Καφέ, το οποίο ήταν πάντα διαχρονικός υποστηριχτής και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, αλλά και γενικότερα του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου. Ευρύτερα, είναι διάφορες εκδηλώσεις και η στήριξη που παρέχει το καφέ το οποίο βρισκόμαστε. Αυτά προς το παρόν και μετά να συνεχίσω. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω. Καλωσορίσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλους τους φίλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για μας σήμερα εδώ. Υπογραφή της συμφωνίας σήμερα Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λευκωσίας. Πράγματι, ξεκίνησαμε πριν αρκετόν καιρό αυτές τις διεργασίες για να υπογραφεί αυτό το συμβόλαιο, το μνημόνιο σήμερα, μαζί με τον φίλο τον Ρένο, τον Χατζηβασίλη και τα υπόλοιπα ανθρώπους του Συμβουλίου. Και είναι γνωστό πως η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης έχει πλούσια δράση, κοινωνική δράση. Ίσως είμαστε η μοναδική ομοσπονδία που πραγματικά έχουμε τόσο πλούσια δράση. Και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος, γιατί αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει προσφέρει πάρα πολλά και θα προσφέρει και μαζί με εσάς, φίλε Ρένο, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τεράστια δράση και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους που πραγματικά σήμερα έχουν τεράστια ανάγκη, τους οργανισμούς, τις ομοσπονδίες, και να συγχαρώ όλες τις ομάδες και τον κόσμο που ασχολείται με την κοινωνική δράση. Υπάρχουν τόση ευαισθητοποίηση πλέον από τις ομάδες του και από τον κόσμο που με βρίσκει πάρα πολύ ικανοποιημένο και πραγματικά με βρίσκει πολύ χαρούμενο σήμερα η συμφωνία πρωτοκόλλου συνεργασίας που θα έχουμε μαζί σας με την ΕΣΕΛ και θα στηρίξουμε στον πιο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε μέσα από τις δυνατότητες της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας. Σήμερα βρίσκεται και ο Σύνδεσμος Καλαθοσφαιριστών, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν. Είναι παρόν και οι δύο αρχηγοί των εθνικών ομάδων, οι οποίοι θα βοηθήσουν και αυτοί στη δράση σας και ό,τι χρειαστείτε θα είναι δίπλα σας. Οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουμε σε εργασία μαζί σας θα περιλαμβάνουν άλλων και διάθεση δωρεάν εισιτηρίων για καλαθοσφαιρικούς αγώνες. Αυτό είμαστε έτοιμοι να το προσφέρουμε, τόσο ειδικά για τις εθνικές ομάδες που έχουμε τον απόλυτο έλεγχο. Όσα εισιτήρια θέλετε μπορούμε να διαθέσουμε και να έρχεται όλος ο κόσμος που δεν μπορεί στις εθνικές ομάδες και θέλουμε να κάνουμε αρκετό κόσμο να στηρίξουμε τις εθνικές μας ομάδες, που μια χώρα χωρίς εθνικές ομάδες δεν υπάρχει αθλητισμός. Αυτό το λέω πάντα. Μόνο εθνικές ομάδες ξεσηκώνουν τον κόσμο, μόνο εθνικές ομάδες βγαίνουν ο κόσμος στους δρόμους. Κανένα σωματείο δεν είναι αντιπήρητο πράσινο, κανένα σωματείο δεν βγαίνει στους δρόμους.
μόνο εθνικές ομάδες. Να ψώσουμε την Κυπριακή σημεία ψηλά και θέλουμε όλοι μαζί να βοηθήσουμε, αγαπητέ φίλε Ρένο, και μέσα από τις δικές σας δραστηριότητες να έρθει ο κόσμος κοντά και να στηρίξουμε την εθνική. Και αν πάρετε παράδειγμα τον τελευταίο αγώνα που είχαμε δώσει με την Πορτογαλία, είχαμε 5.000 κόσμο. 2.000 παιδάκια μικρά. Αυτό ήταν το κέρδος το μεγάλο. Οικογένειες, χωρίς προβλήματα, χωρίς φασαρίες, χωρίς τίποτα. Αν που πρώτη φορά συνέβαινε σε επίπεδο εθνικής, τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Εντάξει, κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και ίσως και η κόπη των καλωσφαιριστών και η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια έχει αγκαλιαστεί από τον κόσμο και αυτό βλέπουμε αρκετό κόσμο πλέον και στα γήπεδα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά τον πρόεδρο του Επαρχιακού Συντουριστικού Συμβουλίου, Θεωρητισμού Λευκοσίας, κύριε Ρένο, για τις εξαιρετικές ενέργειες που πραγματοποιεί η ΕΣΕΛ προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα είμαστε μαζί σας σε όλη την πορεία, όπου και όποτε μας χρειαστείτε, θα είμαστε δίπλα σας και με τους συνεργάτες σου και με όλο το συμβούλιο σου. Θα σας δώσω συγχαρητήρια για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνετε. Είναι πολύ σημαντική η κυπριακή κοινωνία, σας χρειάζεται. Χρειάζεται τον εθελοντισμό. Υπάρχει αρκετός προβληματισμός σήμερα στις οικογένειες, γενικά στον κόσμο. Και επί ευκαιρίας θα ήθελα να, επειδή βλέπω και τα παιδιά του τροποαθλήματος που είναι εδώ, που είναι πολύ σημαντικοί για μένα, να τους ευχηθώ και καλή επιτυχία στον αγώνα που έχουν το Σάββατο. Αλλά εμείς σαν ΕΣΕΛ και σαν Κυπριακή Ομοσπονδία πρέπει να παροτρύνουμε και άλλων κόσμων να έρθει κοντά στο αθλητισμό. Και ό,τι βοήθεια χρειάζεστε, το έχω πει και στον πρόεδρο σας αρκετές φορές, πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και πρέπει να κινηθούμε, αγαπητέ φίλε Ρένο, να φέρουμε περισσότερο κόσμο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Και μόνο αγάπη μπορούν να προσφέρουν. Και εμείς, σαν Ομοσπονδία, να ξέρετε, θα είμαστε κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Τόσο εντός του γηπέδου, αλλά για να μην διστάσετε, να έρθετε και στο γραφείο της Ομοσπονδίας. Ό,τι ζητήσετε, θα το πάρετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αν επιτρέπετε να προσθέσω. Πριν να πάμε στον επόμενο. Ναι, κάτι θέλω να πω. Πρώτη θέλω να προσθέσω κάτι, να πω ότι σχετικά με το μνημόνιο, πραγματικά πιστεύω είναι και θα γίνει ένα πρότυπο και άλλες ομοσπονδίες. Αλλά πριν από αυτό, ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες μου ευχαριστίες στον φίλο πρόεδρο Λουί Δημητρίου, ο οποίος πραγματικά με τον τρόπο που σκέφτηκε και υλοποιήθηκε αυτός ο σκοπός που κάναμε, δηλαδή οι ευαισθησίες που έχει, ήταν η αιτία να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματικότητα αυτών των μνημονίων. Πράγμα το οποίο στα τόσα χρόνια που είμαι στον εθελοντισμό, δύσκολα βρίσκει ανθρώπου να είναι και θεωρητική και πρακτική εφαρμογή κάποιου μνημονίου, κάποιων πράξεων. Σίγουρα είναι πάρα πολλές οι πράξεις που γίνονται για τον αθλητισμό και τον εθελοντισμό από την Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Και σίγουρα κλασικό παράδειγμα είναι τα παιδιά των τροφοκαθισμάτων, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πάρα πολλές οι ενέργειες. Και σίγουρα τέτοιες ενέργειες και πράξεις που θα γίνουν, θα κερδίσουμε τα παιδιά από τον πόλεμο που γίνεται, να τους φέρουμε κοντά μας και να πάνε μακριά από ουσίες και από άλλες κακοτοπιές της κοινωνίας μας, οι οποίες δυστυχώς χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται και εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτούς. Θα τους πολεμήσουμε κάνοντας τέτοιες πράξεις και τέτοια μνημόνια στην πράξη. Ευχαριστώ. Το ήθελα να πω. Καλημέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που είσαστε εδώ. Το πιο σημαντικό που πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας είναι οι αθλητές, οι αθλήτριες και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ως πολιτεία έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να ασχολείται με τον αθλητισμό. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να ασχολείται κάποιος με τον αθλητισμό. Πόσα κακά μπορούμε να αποφύγουμε με το να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό και μετά τον προαθλητισμό. Η συμφωνία που θα γίνει σήμερα είναι μια πολλά σημαντική συμφωνία. Ένα μνημόνιο συνεργασίας που θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον πρόεδρο της Καλαθόσφαιρας και των συντονιστικών εθελοντισμού της Λευκοσίας, τον πρόεδρο. Είναι μια πολύ πολύ σημαντική συμφωνία, διότι ξέρετε ότι οτιδήποτε κάνουμε, τουλάχιστον με ό,τι έχει να κάνει με τον αθλητισμό και όχι μόνο, εάν δεν υπάρχουν οι εθελοντές και οι εθελόντριες, δυστυχώς δεν μπορούμε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν βάλει. Τα προγράμματα που έχει
μέχρι στιγμής η Ομοσπονδία Γαλαθόσφαιρας υιοθετήσει και προσφέρει είναι πραγματικά αξιέπαινα. Και θέλω πραγματικά να συγχαρώ το φίλο του Λούι, διότι με τις προσπάθειες αυτές μπορούμε όλοι μαζί να φέρουμε όσο περισσότερα παιδιά μπορούμε στον αθλητισμό. Ως πολιτεία είμαι στη διάθεσή και των δύο σας ότι μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και πραγματικά συγχαρητήρια για αυτήν τη συνεργασία. Απλά να προσθέσω κάτι, να ξέρω ο φίλος ο Γιώργος Ζαχαριάδης από την πρώτη ημέρα έχει αγκαλιάσει τις προσπάθειες της Καλαθόσφαιρας και είναι πράγματι άνθρωπος ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ όπου χρειάζεται και όπου μπορεί, διότι απλά είναι ένας σύμβολος του Προέδρου, αλλά φαίνεται ότι οι συζητήσεις του μέχρι τώρα έχουν εισαγωστεί και η βοήθεια που ήρθε από τον φίλο του Φίλου Ζαχαριάδη είναι τεράστια. Και πιστεύω ότι ο θεσμός του Συμβούλου του Προέδρου σε θέματα αθλητισμού είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει αξία. Και αυτόν εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ φίλε Φίλου, για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Τόσο εγώ όσο και ο φίλος Ρένος Χατζηβασίλης πιστεύω ότι θα βοηθήσεις και στο κομμάτι του εθελοντισμού μέσα από τις ενέργειες του Προέδρου και τις συμβουλές που μπορούν να δώσουν, ότι πραγματικά υπάρχει ανάγκη μεγάλη στήριξη των ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας μας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κόσμο μόνο του, όπου και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε. Αυτό είναι η αποστολή μας. Ο αθλητισμός πάντα ενώνει, ο αθλητισμός πάντα είναι για να προσφέρει και αυτό θα κάνουμε και πιστεύω ότι το ίδιο σκέφτεστε κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακολουθεί μπραντς για όλους τους παρεμβρισκομένους. Πρόεδρε, βάλω να έχουμε ομαδική φωτογραφία. Θα απογράψουμε πρώτα το συμβόλαιο. Ναι, βέβαια. Ναι. Αφού όχι στη σφραγίδα, δαμέ. Οκ. Μπράβο, κύριε. Συγχαρητήρια.